Μ' ακούτε ή κάπως είμαι χαμηλά? Σ' ακούμε καλά. Τώρα ναι. Ωραία. Βέβαια είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορική μέρα, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Καθώς ψηφίστηκε κάτι που πέρα από το πολιτικό περιεχόμενο, ας πούμε, της ψηφοφορίας και όλα αυτά που γίνανε, εγώ το βλέπω καθαρά σαν ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επηρεάζει άμεσα πάρα πολλούς διεμφυλικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, σαν και εμένα και σαν χιλιάδες άλλους. Θέλουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, Νατάσα, να μας πεις δύο λόγια για την προσωπική σου ιστορία. Ναι, βεβαίως. Εγώ από μικρή ηλικία, ας πούμε, από ηλικία 3, 4, 5, ήξερα ότι κάτι, ας πούμε, σε σχέση με την ταυτότητα φίλου μου δεν ήταν το ίδιο με τα άλλα παιδάκια. Και βέβαια τότε δεν είχα ούτε τη γλώσσα ούτε την δυνατότητα να το εκφράσω, και από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε μια κοινωνία που ζούσα, σε μια οικογένεια που ζούσα, δεν μπορούσα να εκφράσω αυτούς τους πειραματισμούς. Και ένας από τους λόγους που δεν μπορούσα να τους εκφράσω ήταν γιατί δεν έβλεπα άλλα άτομα σαν και εμένα, να υπάρχουν στα μίντια, στην τηλεόραση, να υπάρχει κάποιος νόμος ο οποίος να λέει ότι υπάρχουμε, ας πούμε. We exist σαν πολίτες, σαν τα βασικά μας δικαιώματα στην Ελλάδα. Και έτσι μεγάλωσα καταπιέζοντάς το. Το καταπιέζα τόσο πολύ που αυτό είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να το καταπιέσω κάτι τέτοιο, και πιστεύω αυτή η εμπειρία μπορεί να ταυτίζονται πολύ διαφιλικοί άνθρωποι με αυτό, έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, η καταπίεση αυτή του φίλου μου με έκανε να περάσω πολύ δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μου. Στα 18 έφυγα για το Λονδίνο, όπου εκεί, ας πούμε, ένας από τους λόγους που έφυγα ήταν, εκτός από τις σπουδές μου, ήταν επειδή ήξερα ότι σαν μια πιο φιλελεύθερη κοινωνία, η αγγλική κοινωνία και δει το Λονδίνο, θα μπορούσε να με επιτρέψει πιθανώς στο μέλλον κάποιους πειραματισμούς σε σχέση με το φίλο μου. Και αυτό έγινε σε μια μεταγενέστερη ηλικία των 30, όπου πλέον ήμουν έτοιμη να δεχτώ τον εαυτό μου πιο πολύ για αυτό που είμαι. Είχα φύγει αρκετά μακριά από την ελληνική, ας πούμε, πραγματικότητα, η οποία, όπως την ξέρω και όπως την γνωρίζω και όπως τη θυμάμαι, γιατί τώρα δεν τη ζω, είναι αρκετά, ας πούμε, πατριαρχική. Η οικογένειά σου, αν μου επιτρέψεις τη διακοπή, η οικογένειά σου σε στήριξε? Απόλυτα, ναι, 100%. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό και πολύ τυχερή. Ναι, πράγματι είσαι πολύ τυχερή. Και πώς έγινε η διαδικασία, έγινε και νομικά στο Λονδίνο? Δηλαδή, αν αυτός ο νόμος που χθες ψηφίστηκε στην Ελλάδα υπήρχε τότε που ήσουν εσύ στις ηλικίες για τις οποίες έγινε τεράστια κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες, θα έμενε στην Ελλάδα να στηρίξεις την επιλογή σου? Πιθανώς, είναι μια υποθετική ερώτηση. Ναι, γιατί, εντάξει, είναι όντως. Πιστεύω πως σίγουρα, δηλαδή όταν ένα παιδάκι τώρα που μεγαλώνει και είναι, ας πούμε, 8-10 χρονών, ξέρει ότι έχει κάποια θέματα με το φίλο του, αλλά ξαφνικά, ας πούμε, ακούει ότι σε ένα άλλο σχολείο στην πόλη του υπάρχει ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι το οποίο έχει κάνει μια φιλομετάβαση, και ότι αυτό το παιδάκι υποστηρίζεται από τον νόμο, δηλαδή οι καθηγητές του, οι δάσκαλοι του υποχρεούνται να το φωνάζουν με το όνομα που θέλει αυτό, καταλάβατε. Δηλαδή είναι νομικά κατοχυρωμένο αυτό το παιδί. Το bullying, δηλαδή, που ένα παιδί που κάνει αυτή τη μετάβαση πιθανώς ούτως ή άλλως θα υπάρχει. Δηλαδή η κοινωνία δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Απλά η νομική κατοχύρωση, σε προσωπικό επίπεδο μιλώντας, θα μου έδινε μία ασφάλεια ότι τουλάχιστον το κράτος με βλέπει σαν ισότιμη πολίτη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έγινε πολλή συζήτηση με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Φαντάζομαι και εσύ το παρακολούθησες πολύ στενά. Ναι. Για ναι. την ηλικία των 15 ετών. Συμφωνείς αυτό το χρόνο ή θεωρείς ότι θα μπορούσε με τις προϋποθέσεις που βάζει, γιατί και δεν τις προϋποθέσεις που βάζει, βεβαίως, ή όπως λένε διάφοροι ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, ότι με μια συζήτηση θα μπορούσε να καθυστερήσει αυτό και να γίνει στα 17 ή 18? Και σε ρωτάω εσένα, διότι έχεις περάσει και το συναισθηματικό bullying και τις διαστάσεις στην Ελλάδα μέχρι την ηλικία των 18 χρονών που έφυγες, και μια ολόκληρη ζωή ουσιαστικά ζώντας με αισθανόμενη μια βαθιά κοινωνική καταπίεση, τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια.
ναι, τα λέτε ακριβώς όπως είναι και όπως τα έκανα, όπως τα βίωσα. Αυτό που θα πω για το άρθρο 3 είναι ότι συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια σύγχυση σε σχέση με το τι σημαίνει αυτό το άρθρο και τι σημαίνει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό κατοχυρώνει τα δικαιώματα, δηλαδή τα νομικά δικαιώματα, σαν ας πούμε ισότιμοι πολίτες, τα διεμφυλικά άτομα από 15 ετών. Μάλιστα. Δεν λέει ότι τα άτομα τα 15 ετών πρέπει με κάποιο τρόπο να προχωρήσουν ούτε σε εγχειρήσεις, ούτε σε ορμονοθεραπείες, ούτε τίποτα. Αυτό είναι καθαρά, ας πούμε, στην ευχέρεια του καθενός και πώς νιώθει και πώς σε σχέση με τους γιατρούς, με τους ψυχολόγους πιθανώς που μπορεί να χρειαστεί. Θα σας πω ότι εδώ στο Λονδίνο η δυνατότητα δίνεται από πολύ μικρότερη ηλικία ακόμα να υπάρχει αυτή η μετάβαση. Από ποια ηλικία? Η μετάβαση δεν είναι επιλογή. Από ποια ηλικία, από ποια ηλικία είναι στο Λονδίνο? Θα σας πω, ακριβώς νομικός δεν είμαι, οπότε ακριβώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένα παιδάκι να αλλάξει το μητρό του σε ηλικία πριν τα 18. Αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Αυτό που ξέρω είναι ότι τα παιδιά εδώ μπορεί να κάνουν τη μετάβαση στο σχολείο τους με την απόλυτη, ας πούμε, υποστήριξη και των καθηγητών τους, των δασκάλων τους, πολλές φορές και των γονιών τους, αν και όχι πάντα, όπως βλέπουμε, δυστυχώς, και να ζουν δηλαδή στο φύλλο που επιλέγουν χωρίς κανένα πρόβλημα, και όταν φτάνουν πλέον σε μια ηλικία που στα 14-15 που αρχίζει πλέον η εφηβεία, και φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι που νιώθει ας πούμε κοριτσάκι ή αντίστοιχα ένα παιδάκι που νιώθει αγοράκι αλλά είναι σε γυναικείο σώμα, να πρέπει να περάσει τη λάθος εφηβεία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία για όποιον το περνάει. Αυτό εγώ το έχω περάσει και μιλάω δηλαδή με ιδία εμπειρία. Αλλάζει ας πούμε το σώμα σου προφανώς, ας πούμε η τεστοστερόνη που στη δική μου περίπτωση μου άλλαξε τα χαρακτηριστικά πολύ ας πούμε έντονα σε ένα επίπεδο. Και αυτό είναι τραυματικό για το παιδάκι. Οπότε όταν ένα παιδί σε ηλικία 14-15-16 ετών έχει τη δυνατότητα μέσω φυσικά της παρακολούθησης και των γιατρών να πάρει κάποια μπλόκερ για να σταματήσει αυτήν την πρόοδο της εφηβείας, και όταν είναι πλέον 18 με καλύτερο μυαλό σαν κυρία Σταυρόπουλος. Ναι, να ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι, το γεγονός ότι εκεί νομικά στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία καλυφθήκατε νομικά, αλλά στην Ελλάδα δεν ίσχυε αυτό. Τι προβλήματα σας δημιούργησε? Παράδειγμα, σκέφτομαι τώρα που σας ακούω, το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας στην Ελλάδα. Ναι. Τι έγινε? Πρώτα απ' όλα, ναι, η θητεία ήταν ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι τα ταξίδια. Εγώ το 2014, πριν βγάλω την αστυνομική μου, την αγγλική, το αγγλικό διαβατήριο, κυκλοφορούσα με το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο προφανώς παρουσίαζε ένα άτομο το οποίο δεν αντιστοιχούσε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος σε αυτή τη μορφή τέλος πάντων πλέον. Και είχα τεράστιο πρόβλημα. Έπιασα περίπου 8 πτήσεις σε περίπου 2 εβδομάδες και στα διαβατήρια εκεί στον έλεγχο και αυτά άκουσα τα πάντα. Ότι δεν υπάρχει αυτοπροσωπεία, ότι έχετε στο διαβατήριο του άντρα σας, ότι έχετε κάνει λάθος, ότι δεν είστε εσείς. Είναι τεράστιο θέμα. Απίστευτα. Ναι, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με το στρατό φυσικά είναι άλλο ένα θέμα τεράστιο, γιατί φανταστείτε ας πούμε ότι εγώ χρειάστηκε να παρουσιαστώ 2 φορές στην Τρίπολη το στρατόπεδο της αεροπορίας και να ας πούμε να εξεταστώ έτσι. Ήταν βέβαια τυπική διαδικασία, παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν ας πούμε ψυχοφθόρα. Δηλαδή ήμουνα στο στρατόπεδο στην Τρίπολη, την πρώτη φορά ήμουνα περίπου 7 ώρες. Έκασα στην ουρά με τους υπόλοιπους φαντάρους, οι οποίοι ήταν 100% ας πούμε, όλοι ήταν άντρες. Και εγώ ήμουν ας πούμε σε μια κατάσταση, ας πούμε, όπως μπορείτε να φανταστείτε, μπορεί να δημιουργήσει αρκετή δυσφορία αυτό. Ειδικά σε ένα άτομο που μπορεί να μην έχει ας πούμε τόσο confidence ή τόσο άνεση. Κυρία Σταυρόπουλο, σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε. Να περνάτε καλά. Συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ευχαριστούμε. Μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτό, ευχαριστήσουμε. Αυτό ένα πολύ μικρό σχόλιο, γιατί έχουμε βγει εκτός χρόνου. Πολύ καταρχάς, μικρό. Νομίζω ότι η δημοκρατία δοκιμάζεται αν παραχωρεί ή αναγνωρίζει. Εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία
προχωράει όταν αναγνωρίζει δικαιώματα. Έτσι. Και δεν απειλείται όταν το κάνει και σε μικρές περιπτώσεις που μπορεί να μην συνάδουν με το δικό μας πρότυπο, στερεότυπο, όποια κουλτούρα, θρησκευτική, δεν ξέρω τι, αρχαία. Επίσης, το 15 ετών, το γράφει ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κ. Παρασκευόπουλος, χθες στην εφημερίδα του Τακτών, στην εφημερίδα μας, λέει. Πολύ σύντομα, δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ότι 15 ετών είναι ελεύθερο σεξουαλικά ένα πρόσωπο, είτε οποιασδήποτε κατηγορία. Ναι, διανύσιμο. Ναι, εγώ νομίζω ότι στις δημοκρατίες, στις δυτικές δημοκρατίες, πολύ περισσότερο όπως έχουν διαμορφωθεί, αυτά είναι λυμένα θέματα και δεν ξέρω γιατί κάθε φορά, το ζήσαμε και την περίοδο των ταυτοτήτων. Σωστά. Κάθε φορά επανερχόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του ενός είναι πάνω από τα δικαιώματα οποιασδήποτε κοινωνικής πλειοψηφίας, δεν τίθεται συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λιγμένη ιστορία. Θα πρέπει να την αποδεχθούν όλοι και νομίζω ότι καλώς η Βουλή, έστω και μέσα από δυσκολίες στο πολιτικό σύστημα, έστω και από σκοπιμότητες της συγκυρίας πολιτικές, προχωράει μπροστά σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε τον Δενίση Νασόπουλο, τον Δημήτρη Τρίμη για τη συντροφιά και για τη συμβολή.